θητείες του Παναγί Χρυσοβέργη. Πολύ συγκινητικές, πολύ βαθιές, πολύ ιδιαίτερες. Μπράβο στον Παναγί, λοιπόν. Είναι ένας εξαιρετικός φωτογράφος με πολλές διακρίσεις που όλους σαν Έλληνες μας κάνει περήφανους. Ασχολήθηκε λοιπόν με το θέμα των προσφύγων και τι έκανε. Διάλεξε κάποια πρόσωπα, κάποιους απλούς Ευρωπαίους πολίτες, να φωτογραφηθούν κάτω από το νερό. Θέλοντας να στείλει το μήνυμα ότι αυτά τα πρόσωπα είμαστε όλοι εμείς οι Ευρωπαίοι, που έχουμε τη βεβαιότητα ότι κατέχουμε αυτή την αναπνοή. Από πού είναι το παιδί, από πού είναι ο φωτογράφος, Έλληνας. Ναι, Έλληνας, το ξέρω την Έλληνα. Ζει στο Λονδίνο. Ωραία. Εγώ γενικότερα δεν το έχω πολύ με τη φωτογραφία, αλλά βλέποντας συγκεκριμένες εικόνες, το θεωρώ μια εξαιρετική δουλειά και πολύ δυνατή. Και πολύ δύσκολη. Κάτω από το νερό, πάντα δεν ξέρω, νομίζω ότι έχουν ένα ιδιαίτερο, δημιουργούν ένα ιδιαίτερο συνέστημα. Μα λέει ότι έχει πολλά να θυμηθεί από την ιστορία κάθε φωτογράφησης. Οι περισσότεροι αμέσως δέχτηκαν να το κάνουν. Υπήρχαν άνθρωποι που φοβήθηκαν, που κόλλησαν κάτω από το νερό, αλλά τελικά όλοι το ευχαριστήθηκαν και όλοι τον ευχαρίστησαν. Γιώργο, θέλει ειδική φωτογραφική και δύσκολη δικασία. Όχι, με κανονική φωτογραφική βγάζεις, η οποία έχει μία αδιάβροχη θήκη. Δεν υπάρχουν ειδικές αδιάβροχες μηχανές. Κατάλαβα. Απλά μπαίνει μία θήκη πάνω από την κανονική μηχανική. Και είναι και ο φωτογράφος μέσα εκείνη τη στιγμή και. Ναι, και τα φλάς είναι αδιάβροχα. Και άλλο ένα εξαιρετικό μήνυμα που λέει ο φωτογράφος, ότι το να είσαι πρόσφυγας δεν είναι επιλογή σου, είναι μία κατάσταση. Ακριβώς.